Ξυπνάω. Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου, όπως και κάθε Παρασκευή. Με ξέρετε δηλαδή, κάθε Παρασκευή είμαι εκεί. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία να έχουμε. Πρώτα ο Θεός. Μήπως να αφήσεις το χιούμορ για αυτούς που το έχουνε, Χριστάκο. Δεν είναι ένα κωμικό βίντεο αυτό, είναι ένα βίντεο ενημέρωση. Έχω χαθεί από αυτή την πλατφόρμα, αλλά γενικά ζω. Υπάρχω στην γη αυτή ακόμα. Είμαι ανάμεσά σας. Στις 15 Ιανουαρίου θα ζωγραφίσουμε live, εγώ με έναν φίλο μου επίσης ζωγράφω, στην γκαλερί του. Το event θα λέγεται Guided from the Heart. Heart. Θα ζωγραφίζουμε ό,τι θα νιώθουμε εκείνη τη στιγμή. Θα έχει μια μουσική υπόκρουση. Τα άτομα που θα είναι εκεί πέρα, καλό είναι να φοράνε μαύρα. Το event έχει διάρκεια μία ώρα και μπορεί να συνεχιστεί για 2 ημέρες, αναλόγως πόσο θα κρατήσει αυτό. Αρχίζει 5 η ώρα. Υπάρχουν περιορισμένες θέσεις. Υπάρχουν 2 τρόποι να παρακολουθήσετε την ζωντανή ζωγραφιά. Ο ένας είναι από κοντά, ο live τρόπος, και ο δεύτερος είναι online τρόπος, είναι σε μορφή βίντεο, και θα χαρώ να σας δω εκεί για να δούμε όλοι μαζί τι θα βγει αυτό. Όσο για τα βίντεο, ο μεγάλος ελέφαντος στο δωμάτιο. Μπορώ να πω ότι αυτό το άνοιγμα της κάμερας ήταν μια αφορμή, δεν το κρύβω. Σκέφτομαι να ανοίγω την κάμερα από και που, για να ενημερώνω για τις νέες εκθέσεις, να ενημερώνω για νέα, όπως ότι είμαι δάσκαλος πλέον σε σχολείο, σε δημοτικό, στο δημόσιο. Έχω εκδώσει το βιβλίο μου. Αυτό είναι το βιβλίο μου, το πρώτο που έχω εκδώσει. Λέγεται Παραπέρα. Και ίσως το έχω και αυτό μαζί. Πολλά άτομα θέλουν από Αθήνα και είναι λίγο δύσκολο να βρίσκομαι τον καθένα ξεχωριστά. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία σε κάθε event να τα δίνω τότε. Αυτό είναι το σπίτι μου πλέον, μιας που κάνουμε ένα tour. Και αυτός είμαι εγώ. Το μπαλκόνι μου. Ο γάτος μου, γεια σου Όλιβερ. Όλιβερ. Κάποια από τις πινακές μου. Το τζάκι μου. Η τσάντα μου από το σχολείο. Αυτή τι κάνω τώρα, τη δουλεύω στα διαλύματα. Με στυλό. Αυτά είναι παραγγελιές από παιδιά που μου ζητάνε ζωγραφιές και άμα προσθέμουν στο μάθημα και είναι συνεργάσιμα, τους δίνω δώρα ζωγραφιές. Συν 5 πόντι Sonic, yeah! Αυτό μου το έκανε ένα κορτσάκι με ένα δώρο. Μου αρέσει αυτό το στοιχείο εδώ. Sure. Και άλλες συλλεκτικές κάρτες συν 5 πόντι. Αυτά τα κάνω σε διαλύματα. Αυτό το κάνω τα Χριστούγεννα. Α, και αυτό το κάνω τα Χριστούγεννα. Αυτά είναι παραγγελίες. Έχω πάρα πολλές παραγγελίες και με κυνηγάνε τα παιδιά να τους τα κάνω και δεν προλαβαίνω. Νιώθω ότι έχω 600 προϊσταμένους. Αυτά είναι. Αυτά είναι χαρτόνια, γιατί πολλά παιδιά δεν θέλουν χαρτόνια και πρέπει να μαζεύω εγώ να το δίνω. Θα σας δείξω τι να είναι. Θα κάνουμε ένα μικρό catch-up. Εξάρχεια, οι τρεις όπως είναι εξαρχείων. Αυτό εμπνευσμένο από Edvard Munch. Αυτό επίσης σχολείο, στα διαλύματα. Και αυτό στα διαλύματα. Αυτό σε τραπεζομάντιλο ταβέρνας. Anyway, αυτά είναι πακέτα που λόγω κακής συνεννόησης στον Ελτά
Και δική μου, γιατί άρχισα να ενημερώσω ότι τα έστειλα. Επέστρεψαν, αποστολές βιβλίων. Συμβαίνουν και αυτά, αλλά γενικά τα περισσότερα φτάσανε στα χέρια. Οπότε, I'm happy and satisfied with that. Ευχαριστώ επίσης όσα άτομα πήραν βιβλίο. Θα μ' άρεσε να φτιάξουμε ένα μικρό καλλιτεχνικό community. Θα μ' άρεσε αυτό σαν ιδέα. Την ιδέα μου ήρθε γενικότερα γιατί όταν ζωγραφίζω στα διαλύματα έρχονται τα παιδιά και ρωτάνε «Κύριε, πώς το κάνετε αυτό, κύριε, πώς με ένα στυλό!» Δεν μπορούν ακόμα να καταλάβουν την ένταση, ότι μπορείς με διαφορετική ένταση να βγάζει διαφορετικούς τόνους. Βλέπουν κάτι το οποίο είναι αρκετά dark και παράξενο και περίεργο και παρόλα αυτά υπάρχει ενδιαφέρον στα μάτια τους και μου αρέσει αυτό. Και έτσι μου γεννήθηκε η ιδέα μήπως βγάλω βίντεο που εξηγώ την διαδικασία της δημιουργίας και πράγματα τα οποία τα θεωρώ δεδομένα, λίγο να τα αποδομήσουμε. Ίσως βοηθήσει κάποιο άτομο από έξω. Πείτε μου κι εσείς αν θέλετε από κάτω. Θα με ενδιαφέρει να δω προτάσεις, ερωτήσεις κάτω, στα σχόλια, θέματα να συζητήσουμε και σε κάθε βίντεο ίσως υπάρχει έτσι ένα μικρό conversation. Αυτά, όσον αφορά τον φίλο μας τον Lynx, ο φίλος μας ο Lynx κάτι ετοιμάζει, κάπως με παιδεύει, θέλει να βγει. Ο τρελός θέλει να βγει. Τελευταίο, στις 20 του μηνός, είναι η solo έκθεση που ετοιμάζω από πριν το καλοκαίρι. Είναι από ένα διαγωνισμό που είχα κερδίσει με το έργο «Τη γυναικοκτονία», δεν την έχω εδώ. Το έργο αυτό έχει βγει δεύτερο σε όλη τη γη. Θα βγάλω μάλλον βίντεο και γι' αυτό να ενημερώσω, απλά έτσι το πετάω να υπάρχει στο μυαλό σας. Αυτή είναι η πιο σημαντική έκθεση που θα κάνω. Είναι πολύ σημαντική και ιδιαίτερη για μένα γιατί θα είναι solo. Θα έχω την γκαλερί για 6 μέρες. Να την κάνω ό,τι θέλω. Θα βάλω τα περισσότερα μου έργα μέσα. Θα βάλω ό,τι μουσική θέλω. Θα είμαι μάλλον κάθε μέρα εκεί. Θα είναι ελεύθερη είσοδος. Θα έχω και τα βιβλία μου, prints. Ενδεχομένως θα ζωγραφίσω και ζωντανά. Είναι στο Θησίο, στο Art Number 23. Είναι σε μπαταρία. Θα χαρώ να σας δω εκεί.